Μένουμε λίγο στο μεταναστευτικό και στην περιοχή εκεί των συνόρων, όπου παρακολουθείτε βεβαίως εξελίξεις σχετικά με το προσφυγικό και όλοι θα έχετε εντοπίσει μια τραγική ειρωνία που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα σύνορά μας. Αυτό εξαιτίας κάποια συζήτηση που είχα χθες. Στη μια λοιπόν παρατηρείς τους Σκοπιανούς να ασκούν μια επιθετική πολιτική κατά των προσφύγων και κατά της Ελλάδος, και από την άλλη βλέπεις τους ίδιους, τους Σκοπιανούς δηλαδή, να υποδέχονται τους Έλληνες με ανοιχτές αγκάλες στα καζίνο τους. Και μάλιστα ποιους Έλληνες? Τους Έλληνες κατά κύριο λόγο της Μακεδονίας, τους ίδιους ανθρώπους δηλαδή που αμφισβητούν την καταγωγή τους. Και είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι διαρωτώνται, βλέποντας την προσπάθεια των μεταναστών να περάσουν από την περιοχή εκεί των συνόρων Ιδωμένης Γεύγελη, και έχει τεθεί το μεγάλο ερώτημα. Ξέρουμε πως όλοι οι πρόσφυγες ακολουθούν το δύσβατο δρόμο προς την Ιδωμένη, μου λέγε φίλος. Αυτό που πολλοί δεν ξέρουν είναι πως ο δρόμος προς τους Ευζώνους, εκεί δηλαδή που βρίσκονται όλα τα Σκοπιανά καζίνο, είναι πιο εύκολος και οδηγεί και αυτό στην Ευρώπη. Ίσως ακούγομαι καχύποπτος, είπε, αλλά γιατί δεν ακολουθούν εκείνον τον δρόμο? Μήπως άραγε επειδή θα πληττόταν η εικόνα των καζίνο? Είναι ένα καλό ερωτηματικό και αυτό. Μοιάζουμε την ευκαιρία αυτή τη συζήτηση χθες την οποία είχαμε. Οι συζητήσεις βεβαίως εδώ στον τόπο δίνουν και παίρνουν και έχουν σχέση με αυτή καθε αυτή την στιγμή πραγματικότητα, εν αντιθέσει με αυτά τα οποία μεταφέρονται, τα οποία δεν μπορούν να μεταφερθούν όλα, με τα διάφορα μέσα ενημέρωση σε ολόκληρη τη χώρα. Το δράμα λοιπόν των προσφύγων γιγαντώνεται, το δράμα της ελληνικής οικονομίας συνεχίζεται και η κατάσταση γίνεται ολόνα και πιο απελπιστική. Πάνω από 14.000 πρόσφυγες βρίσκονται και σήμερα εγκλωβισμένοι στην περιοχή της Ιδωμένης. Πολλοί εκτιμούν ότι είναι πολύ περισσότεροι, αντιμέτωποι με την πείνα, το κρύο και τις αρρώστιες, χάρη στην απάνθρωπη πολιτική των Σκοπίων. Ακριβώς δίπλα στους Ευζώνους, εκατοντάδες Έλληνες διασκεδάζουν αμέριμνοι στα Σκοπιανά καζίνο, αφήνοντας ζεστό χρήμα σε Τούρκους, Σέρβους και Σουηδούς επιχειρηματίες που τρίβουν τα χέρια τους από τη χαρά. Μολονότι ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος των Ευζώνων οδηγεί στον ίδιο προορισμό, δηλαδή στην Ευρώπη, οι πρόσφυγες επέλεξαν το δύσβατο δρόμο της Ιδωμένης, μακριά από τα λαμπερά φώτα των Σκοπιανών καζίνο. Μια πρωτοβουλία των προσφύγων, η αναόρατο χέρι που τους οδήγησε μακριά για να μην βλαφτεί η εικόνα των καζίνο. Έλληνες από όλα τα μήκη και πλάτη της Μακεδονίας επιλέγουν να περάσουν τα σύνορα και να αφήσουν τα χρήματά τους στα καζίνο μιας χώρας που αμφισβητεί την ελληνικότητα της Μακεδονίας, δηλαδή την ίδια τους την καταγωγή, την ίδια τους την υπόσταση. Οι ελληνικές επαρχίες στη Βόρειο Ελλάδα, με θωριακές και μη, πλήττονται σφοδρά από την ανεργία σε ποσοστό που αγγίζει ακόμη και το 50%. Ωστόσο, αμέτρητοι συμπολίτες μας καθημερινώς σειραίουν στα Σκόπια, συμβάλλοντας εν αγνία τους ίσως, που εγώ νομίζω ότι είναι πολύ εγγνώστη τους, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους Σκοπιανούς και στερώντας νέες θέσεις εργασίας για τους Έλληνες. Και να θυμηθούμε ότι προχθές εργαζόμενοι του Καζίνο Θεσσαλονίκης μετέβησαν με πρωτοβουλία δική τους και της διοίκησης του Καζίνο, του Ρέντζινση Καζίνο της Θεσσαλονίκης, στην Ιδωμένη και μοίρασαν τρόφιμα στους πρόσφυγες σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό. Τα Σκοπιανά καζίνο σφυρίζουν φυσικά αδιάφορα για το δράμα που συντελείται μπροστά στα μάτια τους εδώ και καιρό. Πέρα από το προσφυγικό δράμα που αποτελεί ένα πρόβλημα ζωτικής σημασίας για όλους, ας μην εθελοτυφλούμε μπροστά και στο ελληνικό οικονομικό δράμα που συντελείται, ιδιαίτερα στα σύνορά μας. Είναι καιρός να αναλάβουμε τις προσωπικές μας ευθύνες και να μποϊκοτάρουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες διασκέδασης που μας προσφέρει μια χώρα με επιζήμιες ή και εχθρικές διαθέσεις προς τη δική μας. Οφείλουμε να υποστηρίξουμε το ελληνικό κεφάλαιο που συνιστά την ελπίδα μιας δικής μας επιβίωσης και πρέπει να παραμείνει πάση θυσία εντός των συνόρων μας.